Καλώ ήρθε. Εδώ έχουμε ένα ανατρεπτικό σχήμα, η πόλη ανάποδα. Και θέλω να μου εξηγήσει, Μαρία μου, τι συμβαίνει με εσά. Γιατί εσεί δεν έχετε έναν ο οποίο είναι επικεφαλή. Δηλαδή, η Μαρία και εκεί ψηφίστε τη μαζί με του υπόλοιπου υποψηφίου. Εδώ εσεί κάνετε μια ανατροπή. Είστε νέοι άνθρωποι, έτσι. Ακριβώς. Και μου αρέσετε. Ακριβώ. Λοιπόν, εμεί είμαστε η πόλη ανάποδα, λοιπόν. Είμαστε ένα σχήμα τη ρίζουσπαστική αριστερά. Ε, είμαστε ένα πολυσυλλεκτικό σχήμα, δηλαδή φτιαχτήκαμε από τη συνάντηση πολλών οργανώσεων και ανέταχτων αγωνιστών της αριστεράς και των κινημάτων της πόλης. Ε, για αυτό που είπατε πριν ε, για το σχέδιο μας, για τη, τους, mm -hmm. για τη λειτουργία του και το, οργανω... για το οργανωτικό του μοντέλο, ε, να πούμε λίγο ότι ακριβώς επειδή δεν θεωρούμε ότι οι εκλογέ θα έπρεπε να είναι προσωποκεντρικές ε, όπως είναι ε, παραδοσιακά mm -hmm. ας πούμε... Ε, Εμεί θεωρούμε ότι δεν μπορεί ένα άνθρωπο να έχει όλε τι λύσει και να μπορεί να δώσει ας πούμε, σε τα προβλήματα τη λύση. Εμεί φτιάξαμε έτσι μια συλλογική εκπροσώπηση, η οποία αποτελείται από νέου ανθρώπου και μέσα από την Γενική Συνέλευση μα αποφασίστηκε αυτό που είναι το όργανο με το οποίο παίρνουμε τι αποφάσει μα. Αποφασίσαμε ότι θεωρούμε ότι το μοντέλο αυτό εκφράζει καλύτερα το δικό μα σχήμα. Και όχι το στήσιμο πίσω από έναν ε, επικεφαλής. Άρα λοιπόν είστε πόσοι? Έξι. Έξι. Έξι τώρα θα πω και ο έκτο. Προέκυψε ναι. ακριβώ επειδή είμαστε ένα πολυσυλλεκτικό σχήμα ε, και θεωρούμε ότι μέσα από τη συλλογικότητα μπορεί να προχωρήσει και να πάμε ανάποδα ακόμα και στην πολυδιάσπαση τη αριστερά. Ε, κάναμε πρόσκληση και προ ε, άλλα σχήματα τη ριζοσπαστική αριστερά στο Δήμο Θεσσαλονίκη και εν τέλει ανακοινώσαμε και καταθέσαμε και το ψηφοδέλτιό μα, ε, το οποίο είναι εκλογική συνεργασία με τη δύναμη ανατροπή, mm. που είναι ένα άλλο ριζοσπαστικό αριστερό ε, σχήμα που κατεβαίνει στο Δήμο και θα έχουμε. Με κοινό εκλογικό κατέβασμα, εκλογική συνεργασία. Ε, και αυτό είναι και ο έκτο τη <laughs> συλλογική μα εκπροσώπηση. Ε, εδώ, να πούμε ότι έγινε η κατάθεση του ψηφοδελτίου την Κυριακή. Mm -hmm. ε, έχουμε συνολικά 132 υποψηφίου. Το ψηφοδέλτιο το κεντρικό του Δήμου έχει 74, ε, το μέγιστο mm -hmm. δηλαδή αριθμό. Ε, και κατεβαίνουμε σε τέσσερι δημοτικέ κοινότητε. Ε, και τώρα κάποια στατιστικά έτσι λίγο που έχουν ενδιαφέρον για μας mm -hmm. ε, είναι ότι το συνολικά στου 132 δηλαδή και με τις κοινότητες ε, οι υποψήφοι μα είναι το 46% τους είναι γυναίκες. Μπράβο, ε, μεγάλο ποσοστό. Ναι και το, το, το μέσο όρο ηλικία είναι τα 38 έτη. Τι λες τώρα. Ε, ενώ στο κεντρικό ψηφοδέλτιο η αναλογία ανδρών γυναικών είναι στο 50%. Τι είναι αυτό. Απίστευτο, ε! Είστε εξαιρετικοί. Γιατί ξέρει, εμεί οι γυναίκε παραπονιόμαστε ότι δεν μα δίνουν έτσι πολύ σημασία και βασικά όλοι οι υποψήφοι, η αλήθεια είναι ότι παλεύουν πολύ για να βρουν γυναίκε. Οι γυναίκε δεν λένε πολύ εύκολα ναι σε όλο αυτό. Α, και επίση όσοι μένουν απ' έξω διαμαρτύρονται γιατί έχουν μείνει απ' έξω. Είναι λίγο μπράβο, παιδιά. Πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Εμεί ε, γενικά θεωρούμε ότι ο ρόλο. Ε, μιλάμε γενικότερα για το φεμινιστικό κίνημα, για το Έτσι Είναι ε, ε, στο πλαίσιο τη mm -hmm. ατζέντα μα, έτσι κι αλλιώ εξ αρχή από τη ε, δημιουργία του σχήματό μα. Και ε, ήταν στίχημα για μα να μην μείνουμε στο τυπικό 40% που ήταν ε, το, το μήνυμο πούμε, mm -hmm. των ψηφοδελτίων, αλλά να μπορέσουμε να φτάσουμε, φτάσουμε την αναλογία του 50% όπω και το καταφέραμε στο κεντρικό ψηφοδέλτιο του Δήμου. Ε, γιατί είναι, είναι από τα βασικά μας, ας πούμε, και προγραμματικά η ανάδειξη των ζητημάτων του φεμινιστικού, του αντισεξιστικού κινήματος μέσα σε, στα υπόλοιπα φυσικά. Δηλαδή Μαρία, αν, αν εκλεγείτε εσείς, αν υποθέσουμε ότι την επόμενη μέρα εκλέγεστε, θα έχουμε έξι πρόσωπα. Ε, φυσικά έχουμε αναγκαστικά με τον νόμο, έπρεπε να ορίσουμε και εμεί έναν επικεφαλή του, όπως και έγινε, mm -hmm. ο οποίο θα είναι και ο πρώτο που θα πάρει την κυκλικά, ας πούμε, την θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο, mm -hmm. αν εκλεγεί. Δηλαδή αυτό που ορίζει ο νόμος. Mm -hmm. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια κυκλική εναλλαγή, η οποία έχει οριστεί και από τη συνέλευσή μας, για εναλλαγή των Δημοτικών Συμβούλων που θα έχουμε. Θα εναλλάσσονται. Ναι, ναι. Κάθε εξάμηνο, να φανταστώ κάθε χρόνο πώς το είναι Είναι ανάμερικου μήνε. Σε... Υπάρχει ένα σχέδιο για. Τρει με τέσσερι εναλλαγέ. Αυτό πιστεύει ότι. Πιστεύετε, μάλλον, γιατί είστε μια ομάδα ναι, ανθρώπων. Ναι. Πιστεύετε ότι είναι βολικό, γιατί ξέρει τι λένε, λένε ότι για να ενημερωθώ, εγώ για παράδειγμα, θέλω κάποιο χρονικό διάστημα για να αναλάβω. Αυτό γίνεται ούτω ή άλλω όταν παίρνει τη σκητάλη και από άλλου δημάρχου. Ναι, ναι, ναι. Ε, εντάξει, φυσικά θα παίρνουμε υπόψη ότι ο άνθρωπο αυτό που θα είναι σε αυτή τη θέση θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να ε, αντιληφθεί, ας πούμε, <laughs> και τα ζητήματα που υπάρχουν στο Δήμο και το τι μπορεί να γίνει και να mm -hmm. μάθει. Να λειτουργεί μέσα σε, στο δημοτικό συμβούλιο. Αλλά παρόλα αυτά, θέλουμε να δώσουμε και την ευκαιρία ε, και σε άλλου ανθρώπου του σχήματο να ε, μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και για να υπάρχει και μια ας πούμε πιο δημοκρατική για εμά και πιο συλλογική φωνή ε, του σχήματο. Ε, θεωρήσαμε ότι θα είναι προ ε, δικό μα όφελο και του σχήματο και των ίδιων των ανθρώπων που συμμετέχουν στο σχήμα. Mm -hmm. Αλλά και προ το δημοτικό Συμβούλιο και προ την πόλη αν θέλετε να μπορέσουν να περάσουν μερικοί άνθρωποι από αυτή τη θέση και να ο καθένα τη δικιά του, ε, το δικό του στίγμα. Του στίγμα ναι. mm -hmm. Παρ' όλα αυτά, έτσι φυσικά είναι μέσα από την. Ε, Ούτω ή άλλω, ο άνθρωπο αυτό, οποιοδήποτε θα είναι εκεί, είναι πάντα υπόλογο σε αποφάσει Γενική Συνέλευση. Mm -hmm. Και σε αυτό που αποφασίζει η, η συνέλευσή μα. Οπότε, έτσι κι αλλιώ δεν είναι προσωποκεντρικό το μοντέλο λειτουργία μα εξ αρχή. Mm -hmm. Πολύ ωραία. Και δεν μου λε, η πόλη ανάποδα, εσεί τι βλέπετε σε αυτή την πόλη που θέλετε να τη γυρίσετε ανάποδα. <Κι> ναι, λοιπόν, εμεί βλέπουμε ότι η πόλη πρέπει να γυρίσει ανάποδα, πρέπει να έρθουν οι ε, κάτω-πάνω. Γιατί εμεί ε, το βασικό που θέλουμε είναι να εκφράσουμε του πολλού, τον πραγματικό κόσμο αυτή τη πόλη, του ανθρώπου που ζουν και εργάζονται εδώ, <Κι> ε, του ε, νέου που αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν βρίσκουν ε, αξιοπρεπεί συνθήκε εργασία. Ε, η Θεσσαλονίκη, άλλωστε, είναι και η πρωτεύουσα τη ανεργία ε, στου νέου. Ε, θέλουμε να εκφράσουμε τον κόσμο των γειτονιών τον κόσμο που ε, δεν βρίσκει ε, χώρο ελεύθερο και πρασίνου να βγει μια βόλτα, να διασκεδάσει ελεύθερα να, να, να νιώσει την πόλη δικιά του τον κόσμο που στριμώχνεται στα και μετακινείται σε συνθήκες τριτοκοσμικές ε, μέσα στην πόλη ε, τον, ε, τους ανθρώπους που εργάζονται σε ελαστικές σε σχέσεις εργασίας που εργάζονται στην επισφάλεια Αυτό μπορεί να το κάνει ο Δήμος ο Δήμο μπορεί να συμβάλλει. Είναι και ζήτημα πολιτική βούληση κάποια πράγματα που mm -hmm. μπορεί να κάνει ο Δήμος. Γιατί, κατά κύριο λόγο, ξέρετε ότι είναι, ε, μιλάμε για πολιτική βούληση σε κάποια επίπεδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο θέμα τη ανεργία, ναι, αλλά πώ. Ε, κοιτάξτε, το Δήμο έχει ένα εύρο πραγμάτων που μπορεί να κάνει mm -hmm. μέσα από την πολιτική του Βουλή. Αρχικά το πιο βασικό είναι οι συνθήκε εργασία στον ίδιο το Δήμο. Σωστά. Να είναι ε, σταθερέ, μόνιμε, με αξιοπρεπεί μισθού, με όλα τα εργασιακά δικαιώματα κατοχυρωμένα σε αυτόν. Από τον ίδιο το Δήμο δηλαδή ξεκινάει mm -hmm. αυτό. Ε, να μην υπάρχουν εργολαβίε ιδιωτικού χαρακτήρα, να είναι δηλαδή το προσωπικό μόνιμο και σταθερό. Αυτό στο θα δήμο. σου έλεγα δηλαδή να μιλάμε για μόνιμο προσωπικό και όχι να υπάρχουν συμβάσει εργασία ορισμένου χρόνου όπω γίνεται σήμερα, έτσι? Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. μα είναι από τα βασικά μα κριτήρια αυτέ οι, οι συνθήκε ε, και ο τρόπο εργασία. Mm -hmm. ε, και φυσικά, ας πούμε, ο Δήμο επίση, για παράδειγμα, ένα μέσο στο οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει σε αυτό ήταν να μην συνεργάζεται με επιχειρήσει οι οποίε καταπατούνται εργασιακά δικαιώματα, για παράδειγμα. Ναι, μου είπε να μην συνεργάζεται γενικά με ιδιώτε, ή, ή ανάλογα σε. Ε, όταν λέω ιδιώτε. Αν Αν συνεργασία έχει... σε, βά, σε βάση τροφοδότη προϊόντων, για παράδειγμα. Mm -hmm. Σα λέω τώρα ένα παράδειγμα από πού παίρνει τα, mm -hmm. ε, ναι. τα, τα πορυπαντικά του, για παράδειγμα, ή mm -hmm. οτιδήποτε τέτοιου τύπου. Τώρα, το προηγούμενο το έφερα στο κομμάτι των εργολαβιών και τη παροχή έργου μέσα από ιδιώτε. Εμεί λέμε ότι το προσωπικό το οποίο εργάζεται στον Δήμο είναι σταθερό και μόνιμο. Mm -hmm. Με συλλογικέ συμβάσει, κατοχυρωμένε κτλ. Και, τα δηλαδή, όλο αυτό το πλαίσιο και συνεργασία αντιόλυτας. με του ιδιώτε, οι ιδιώτε να είναι συνεπεί απέναντι στου εργαζόμενου που έχουν. Ακριβώς. Αυτό αφορά πιο πολύ το κομμάτι έτσι, που μπορεί να έχει ο Δήμο ε, ε, είτε για την πα, 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 παραλαβή προϊόντων mm -hmm. είτε για άλλου τύπου ας πούμε, συνεργασίες που δεν είναι στη, στη βάση της ε, παραγωγής ε, έργου ναι. στο, για τον Δήμο. Ναι, ε, ε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ε, Μαρία, ξέρεις βέβαια, φαντάζομαι, το ξέρετε πολύ καλά όλα τα παιδιά που είστε εκεί, ότι είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε για μόνιμο προσωπικό και να μην υπάρχουν. Ε, ορισμένου χρόνου συμβάσει και το λέω καλοπροαίρετα γιατί υπάρχει σε, πάρα πολλού, σε όλου του Δήμου. Και αυτή η ελπίδα ότι σε προσλαμβάνω, σε κρατάω, σου δίνω μια δουλειά για λίγο και μ, παίζει ρόλο και στι ψήφου. Εντάξει, κοιτάξτε, δηλαδή. <laughs> στο λέω καλοπροαίρετα ενώντα ότι εγώ διαφωνώ με αυτό, αλλά. Δυστυχώς γίνεται. Σε όλου του Δήμου. Δηλαδή, θα είναι φαντάζομαι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω πώ το σκέφτεστε εσεί, να διεκδικήσει ένα Δήμο μόνιμου υπαλλήλου και να πει όχι στι συμβάσει ορισμένου χρόνου. Κοιτάξτε, εμεί ε, θέλουμε έτσι κι αλλιώ να εκφράσουμε τον κόσμο, τον οποίο ζει εργάζεται στην επισφάλεια. Δηλαδή, ανθρώπου που έχουν χτυπηθεί από την κρίση, mm -hmm. από τα μνημόνια, ε, από την ανεργία. Ε, από εκεί και πέρα, τώρα το το πλαίσιο τη εργασία, εμεί θέλουμε να είναι αυτό το οποίο να παρέχει αυτέ τι συνθήκε στου εργαζόμενου του. Από εκεί και πέρα, κατά περίπτωση τώρα το τι ο κάθε υποψήφιο δήμαρχο Ας πούμε mm -hmm. και προσφέρει για εκλογοκεντρικούς ε, λόγους, αυτό είναι μία άλλη, άλλη τύπου κουβέντα που φυσικά εμεί δεν είμαστε σε αυτό το πλαίσιο κατεβασμάτων, σε αυτή τη φιλοσοφία, φιλοσοφία εξ αρχή. Δηλαδή δεν ε, υποσχεθήκαμε ας πούμε, σε κανένα <laughs> τίποτα τέτοιου τύπου. Mm -hmm. ε, Αυτά είναι άλλου άλλο τύπου κατεβάσματα. Δεν θέλω να... Mm -hmm. ε, Αναλωθώ τώρα σε αυτή την κουβέντα. Ωραία. Ε, λοιπόν, άρα εσείς λοιπόν μιλάμε πέρα από α, τις σχέσεις εργασίας για χώρους πρασίνου και για γειτονίες. Οι γειτονίες λείπουν από τη Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται στη Σβόλου κάθε χρόνο, ναι. που γίνονται όλη μια γειτονιά και είναι πάρα πολύ ωραίο. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θέλετε να φτιάξετε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό για μας αρχικά να πω ότι οι χώροι πρασίνου και γενικά οι ελεύθεροι χώροι είναι από τα πράγματα που έχουμε αρχίσει πολύ ψηλά στην ατζέντα μα. Mm -hmm. ε, θεωρούμε ότι η Θεσσαλονίκη, έτσι για να έχουμε και κάποια στατιστικά, είναι από τι ε, ε, πόλει ε, πανευρωπαϊκά που έχει τρομερό πράσι, πρόβλημα στου ελεύθερου χώρου και ιδιαίτερα στου χώρου πρασίνου. Ε, φανταστείτε ότι το αναλογ, το, η αναλογία. Ε, πρασίνου ανακάτοικο στη Θεσσαλονίκη ανέρχεται κατά μέσο όρο περίπου στο 2,7% και σε αυτό το ποσοστό συνυπολογίζεται και το περιαστικό δάσο του Σεϊσού. Mm -hmm. <laughs> και σε λαϊκέ γειτονιέ όπω είναι η Τούμπα, πούμε, αυτή η αναλογία μπορεί να είναι και πολύ, πολύ χαμηλότερη mm -hmm. στα 0,7%. Τίποτα. Και για να έχουμε μια εικόνα τι υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη, ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 7 τετραγωνικά ανακάτοικο και στην Ανατολική Ευρώπη μπορεί να φτάνουν στα 10 με 20 τετραγωνικά ανακάτοικο. Ενώ Άρα, ο, λοιπόν... ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία ορίζει το ποσοστό το χαμηλότερο ώστε να είναι οι ε, συνθήκε ζωή και υγεία για του κατοίκου ε, κατάλληλε στο 10 τετραγωνικά ανακάτοικο το ποσοστό. Mm -hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Θεσσαλονίκη έχει. Πολύ μεγάλη έλλειψη στους χώρους και στους χώρους πρασίνου συγκεκριμένα. Ε, εμείς έχουμε μια ατζέντα συνολική που πιάνει αυτό το θέμα. Ε, για μας σε αυτό που γίνεται στη Βόλη είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Αλλά είναι πολύ περιορισμένο σε έκταση και σε ελευθερία. Γιατί μιλάμε για μια πολύ μικρή περιοχή και mm -hmm. πολύ δομημένη έτσι, του κέντρου. Εμείς θέλουμε να... να, να... Αυτό το πράγμα να μεγενθυθεί, θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία να δημιουργηθούν μεγάλοι ανοιχτοί χώροι πρασίνου. Ένα, ένα τέτοιο παράδειγμα για εμά είναι ο χώρο τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Είναι ο μόνο ίσω ελεύθερο, μεγάλο ανοιχτό χώρο που έχει απομείνει στο κέντρο. Ε, έχει κατατεθεί από την, έχει εγκριθεί μάλλον από την παρούσα δίκη ένα σχέδιο ανάπλασης ε, για, τη, για, τον χώρο αυτό ε, ο οποίος πρώτα απ' είναι όλα είναι ένα γιγαντιαίο ποσό το οποίο προβλέπει την ε, κατεδάφιση των εφιστάμενων κτηρίων ε, όχι όμω για να απελευθερωθεί ο χώρο. Με στη ΔΕΕΦ. Με ναι, ναι. στη Να καταδαφιστούν. Όχι για να απελευθερωθεί και να γίνει κάτι άλλο. Για να χτιστούν άλλα ψηλότερα κτίρια. Μια γιγαντιαία ξενοδοχειακή μονάδα. Ε, και γύρω-γύρω από αυτό να φτιαχτεί και ένα ιδιαίτερα ψηλό τείχο. Ένα φράχτη ε, του ύψου των δύο μέτρων ε, περίπου. Mm -hmm. ε, το οποίο θα εν τέλει έρχεται, έχει αποκλειστική αναφορά στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Τα οποία θα βρίσκονται στον χώρο αυτόν. Ε, και. Θα αποκλείει του ίδιου του κατοίκου. Ε, Εμεί ε, αυτό που θέλουμε και διεκδικούμε ω πολυανάποδα είναι η μεταγκατάσταση τη ΔΕΘ εκτό αστικού ιστού, όπω ήταν και το αρχικό σχέδιο. Mm -hmm. ε, και ανταυτού να υπάρχει, να γίνει ένα μεγάλο Μητροπολιτιακό Πάρκο στον χώρο αυτό, ένα μεγάλο χώρο πρασίνου. Φυσικά να διατηρηθούν κτίρια τα οποία έχουν και μια αρχιτεκτονική αναφορά και αξία και ενδιαφέρον και κάποια κτίρια στα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν ω χώρο εκθεσιακή χώροι, mm -hmm. χώροι που να δίνονται σε ομάδε τέχνη, ε, για εκδηλώσει πολιτικού, πολιτιστικού περιεχομένου. Ε, Προ όφελο των κατοίκων, μικρού τύπου εκθεσιακοί χώρη για του ίδιου του κάτοικου. Και από εκεί και πέρα ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου. Το οποίο νομίζω, φανταστείτε να δημιουργεί έναν κάθετο άξονα από την παραλία, το πάρκο τη Χάνθ, του Ξαρχάκου, το πράσινο εντό του Απιθύτα και εν τέλει του Σέιξου, ένα κάθετος άξονα αναπνοή και πρασίνου στο κέντρο τη πόλη. Νομίζω ότι όποιο μπορεί να κάνει αυτή την εικόνα στο μυαλό του καταλαβαίνει πόσο πόσο θα άλλαζε πραγματικά την εικόνα και την ζωή των ίδιων των κατοίκων του κέντρου και όχι μόνο. Ακούγεται πάρα πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ε, φαντάζομαι και με το φωτισμό τη πόλη σε κάποια σημεία που δεν έχει, με την καθαριότητα έτσι, γιατί είναι αυτά που ενδιαφέρουν και του κατοίκου. Η καθαριότητα είναι ένα θέμα που και τους Και του εμπόρου στο κέντρο. Υπάρχει ζήτημα με την καθαριότητα στο κέντρο, ειδικά εκτό του εμπορικού κέντρου. Ε, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα στι γειτονιέ. Mm -hmm. Κάτι δεν υπερχειλισμένοι, έτσι δεν καθαρίζονται κτλ. Με μια βόλτα ο καθένα μπορεί να τα δει αυτά και τα βλέπουμε καθημερινά. Ε, Εμεί ε, αυτό που λέμε για την καθαριότητα είναι ότι θέλουμε στελέχωση με μόνιμο και σταθερό προσωπικό του τομέα καθαριότητα αποκοδομή ε, του Δήμου Θεσσαλονίκη mm -hmm. ε, και κα, κανένα τύπου εργολαβική προσέγγιση στο ζήτημα mm -hmm. ε, και πα, παρόλα αυτά, και αυτό, αυτό να, γίνεται και, να, να, να γίνει και σταθερό και, και μόνιμο ο χαρακτήρα και τη ανακύκλωση και να λειτουργεί παράλληλα και με ένα ολοκληρωμένο και συνολικό συνολικό σχέδιο γενικότερα η διαχείριση των απορριμμάτων στην Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραία. Ε, μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ιδέε σα. Μ' αρέσει που είστε νέοι άνθρωποι, που έχετε πραγματικά ανατρεπτικέ ιδέε για τη Θεσσαλονίκη. Ε, να σε ευχηθώ από την καρδιά μου καλή επιτυχία. Πολύ ωραίο το εγχείρημά σα. Η πόλη ανάποδα, λοιπόν. Μιλάμε για έξι υποψηφίου. Όχι έξι. Όχι έξι, mm -hmm. συγγνώμη. Εννοώντα το σχήμα σα περιλαμβάνει επικεφαλή, θα λέγαμε. <laughs> έξι εκπροσώπου. <laughs> εκ <προσώπους>, έξι... <laughs> ναι, όχι έξι υποψηφίου. <laughs> θα ήταν άδικο μπροστά του τόσου. <laughs> <Όχι>. 132 καταφέραμε. <laughs> <laughs> 132. Έξι θα λέγαμε είναι οι επικεφαλεί. Το σχήμα που εσεί έχετε ετοιμάσει είναι κάτι καινούριο. Νέοι άνθρωποι, είπαμε. Ε, να σα ευχηθώ καλή επιτυχία. Να αναφέρω μόνο εδώ ότι αύριο στι 6.30 ε, ώρα στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στη Ρωτώντα. Θα γίνει και η δημόσια ανακοίνωση του ψηφοδελτίου μας με μια εκδήλωση και φυσικά καλούμε όποιον θέλει να παρευρεθεί. Για να ακούσει και το πρόγραμμά σα, να ακούσει περισσότερα πράγματα και να ρωτήσει αν έχει απορίε. Φυσικά. Αυτά είμαστε... που δεν προλάβαμε εμεί να καλύψουμε. Φυσικά εδώ. και είμαστε ανοιχτοί, είτε και στην σελίδα μα στο Facebook, η ανάποδα, στα ελληνικά γραμμένο, μπορείτε να μα βρείτε εκεί και να επικοινωνήσετε μαζί μα, είτε από την ιστοσελίδα μα, και εκεί μπορεί να βρεθεί η ατζέντα μα, όλο μα το πρόγραμμα που υποψήφιοι είμαστε. Τέλεια. Λοιπόν, Μαρία Κέκη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ και καλά. πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Φόκους 103,6